Στο νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ο οδηγός του φορτηγού που χθες το μεσημέρι κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκε με σφοδρότητα με διερχόμενο γιοταχή στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης στο ύψος του Μάλεμε με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 65χρονης οδηγού του γιοταχή. Όταν ήρθαμε, κατευθείαν το πρώτο που κάναμε είναι να κάνουμε εγκλωβισμό ενός τραυματία από το φορτηγό και στη συνέχεια κάναμε και εγκλωβισμό της πολυτραυματίας από το γιοταχή. Ο οδηγός του φορτηγού, παρά το γεγονός ότι από τη σύγκρουση ο τράκτορας αποκόπηκε και ο ίδιος εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτόν, κατάφερε να βγει χωρίς σοβαρά τραύματα. Για την άτυχη γυναίκα όμως, όταν έφτασαν στο σημείο οι πυροσβεστικοί και το ΕΚΑΒ, ήταν ήδη αργά και στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο τραγικός θάνατος της 65χρονης σκόρπισε θλίψη στον Δήμο Πλατανιά, όπου υπήρξε υπάλληλος επί σειρά ετών. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για το χαμό της άτυχης γυναίκας. Αυτό που θέλω να πω είναι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο δρόμο. Παρακαλώ, προσοχή. Μετά και το χθεσινό δυστύχημα, ο αριθμός των νεκρών στην Κρήτη αυξάνεται στους 32, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη που παρακολουθεί αμήχανη την δίχως τέλος ανθρωποθυσία. Μόλις πριν από λίγα 24 ώρα, ένας 29χρονος εξέπνευσε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Νέας Αλικαρνασσού, ενώ το τελευταίο 15ήμερο τα Χανιά θρηνούν την απώλεια 4 νέων παιδιών από 15 έως 23 ετών.